Το διακύβευμα των ευρωεκλογών, βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ένα μεγάλο αντισυστημικό ρεύμα το οποίο εκδηλώνεται σε κάθε χώρα και διαφορετικά. Αλλά αθρηστικά και σορευτικά όλο αυτό θα μας απασχολήσει από την επομένη των εκλογών. Γιατί στις Βρυξέλλες πλέον κρίνεται το μέλλον κάθε χώρα, το έχουμε δει αυτό. Το ποια θα είναι η καινούργια πολιτική ηγεσία που θα προκύψει σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. Δεν έγινε καμία κουβέντα επ' αυτού. Νομίζω ότι επειδή όντως υπάρχει μια διπλή στρέβλωση με τις δημοσκοπήσεις, το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει και μια προθυμία έως προδιάθεση του κόσμου να μην απαντήσει ακριβώς αυτό το οποίο θέλει. Και δεν έχουν εξελιχθεί και τα εργαλεία ώστε να μπορείς να αποτυπώσεις ακριβώς το τι θέλει να πει ο κόσμος και να ψηφίσει. Βλέπουμε εξάλλου ότι δεν γίνονται πάρα πολύ σπάνια, γίνονται πλέον δημοσκοπήσεις με κάλπη, είναι όλες τηλεφωνικές. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο θα πρέπει νομίζω να μας απασχολήσει σε αυτή είναι τα εργαλεία που λείπουν, μάλλον συγγνώμη που σε διάκοπτο, αλλά επειδή τα εργαλεία που λείπουν από τους δημοσκόπους είναι ο κόσμος που δεν έχει διάθεση να απαντήσει. Είναι αυτοί που ερωτούνται που δεν απαντούν στην πραγματικότητα το τι θα ψηφίσουν, αλλά θέλουν, μπαίνουν σε ένα παιχνίδι να παραπλανήσουν, αν θέλεις, και τους δημοσκόπους. Μπορώ να σου το απαντήσω μόνο συγκριτικά, επειδή παρακολουθώ λίγο τη διεθνή εμπειρία. Σε όλη αυτή την κρίση που ξεκίνησε το 2008 παγκοσμίως με την κατάρρευση της Lehman Brothers, έχει καταγραφεί ότι οι κοινωνίες έχουν την προδιάθεση να λειτουργήσουν αντισυστημικά. Και ένα κομμάτι της αντισυστημικής του συμπεριφοράς είναι αυτή, να ξεγελάσουν αυτό το οποίο οι ίδιοι θεωρούν ως εικόνα του συστήματος. Στην Αμερική βεβαίως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν καταφέρει να εξελίξουν τα εργαλεία τους και βλέπουμε ότι με επαναληπτικές ερωτήσεις ή κινούντας από άλλες αφετηρίες μπορούν συγκριτικά να φτάσουν σε πιο αντικειμενικά δεδομένα από αυτά τα οποία φτάνουμε εμείς. Μάλιστα. Φόφη, ο ρόλος μας ήταν πολύ σημαντικός και μας των δημοσιογράφων. Πιστεύεις ότι σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, μιλήσαμε για αυτά τα οποία έπρεπε να μιλήσουμε ή ασχοληθήκαμε πάλι με το μικρό κόσμο μας και εντάξει, με τη μικροπολιτική? Εγώ νομίζω ότι είναι μια ερώτηση παγίδα αυτή. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τους πολιτικούς, γιατί αυτοί είναι που έδωσαν τον τόνο στην προεκλογική περίοδο, τη μακρά προεκλογική περίοδο. Πέρα από την επίσημη, η προεκλογική περίοδος είχε εκστρατεί και ξεκινήσει νομίζω πολύ νωρίτερα. Ακούσαμε πριν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να λέει ότι θα πρέπει να αποδείξουμε εμείς πόσο Ευρωπαίοι είμαστε, συνειδητοποιημένοι Ευρωπαίοι. Ναι, σωστό αυτό, πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά θα έπρεπε να έχουμε μιλήσει, όταν λέω εμείς εννοώ η πολιτική, οι δημοσιογράφοι και όλοι, θα έπρεπε να έχουμε μιλήσει και περισσότερο για τις ευρωεκλογές τότε και για την Ευρώπη, για την Ευρώπη που θέλει ο καθένας, να ακούσουμε προτάσεις, απόψεις και να κρίνουμε. Δεν το έκαναν αυτό και δεν το έκαναν. Συνέβη σε μεγάλο βαθμό. Συνέβη στην αρχή, θα έλεγα, της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά στη συνέχεια χάθηκε μέσα στη σκόνη της σύγκρουσης τις περισσότερες μέρες αυτής της περίοδου. Νομίζω ότι αυτό δεν ήταν ήταν μια αφετηρία καλής υποδοχής των νέων ψηφοφόρων. Των ψηφοφόρων που θέλουν, ενώ των 17άριδων, έτσι, των νέων ψηφοφόρων, αυτό νομίζω. Γιατί ένας 17άρης σήμερα είναι ιδιαίτερα απαιτητικός ψηφοφόρος σε σχέση, νομίζω, με προηγούμενες γενιές. Ενημερώνονται πολύ εύκολα. Δεν ξέρω αν έχουν την καλύτερη ενημέρωση, αλλά ενημερώνονται μέσα από το διαδίκτυο τουλάχιστον. Και μάλιστα αναρωτιούνται, πρέπει να πω και αυτό, μα γιατί ψηφίζουμε, άκουσα και αυτό προχθές, γιατί ψηφίζουμε με ψηφοδέλτιο και όχι ηλεκτρονικά? Δεν είναι αυτό κατά του περιβάλλοντος? Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι άνθρωποι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, ασχολούνται και ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι γενιές που πραγματικά δεν νομίζω μπορεί να μαντέψει κανείς εύκολα ή να ερμηνεύσει από τη συμπεριφορά τους την ψήφο τους. Μάλιστα. Νίκο, το θέμα των εκλογών που απασχολούν κυρίως, ενώ πάμε να ψηφίσουμε για ευρωεκλογές, τα εθνικά θέματα, τον κόσμο απασχολούν τα εθνικά θέματα, νομίζω ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Το ίδιο κάνει και ο Γερμανός ψηφοφόρος, το ίδιο κάνει και ο Ιταλός ψηφοφόρος, το ίδιο κάνουν και οι Ολλανδοί. Αυτό είναι αλήθεια, ότι η εθνική λεγόμενη ατζέντα κυριαρχεί και στις ευρωεκλογές. Βεβαίως, όλοι χαρακτηρίζουν αυτές τις ευρωεκλογές πάρα πολύ κρίσιμες για το μέλλον της Ευρώπης, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Δηλαδή, το θέμα της υπερχρέωσης, το θέμα της φτώχειας, της λιτότητας, των μεταναστών, της ανόδου της ακροδεξιάς, το Brexit, ο εμπορικός πόλεμος, ο σκληρός που έχει ξεκινήσει μεταξύ Αμερικής Κίνας. Έχετε δει τίποτα από όλα αυτά να έχει συζητηθεί εδώ εν ώψη των ευρωεκλογών? Τίποτα. Τι συζητήθηκε, ή μάλλον αυτό το οποίο βλέπω εγώ να κυριαρχεί, ειδικά το τελευταίο 15ήμερο, είναι αν οι εκλογές θα αποδείξουν πόσο δίκιο έχουν οι δημοσκόποι. Γίνονται εκλογές για να δούμε αν οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές ή όχι. Και δεύτερον, τι νοσοπατέρας είναι καλύτερος, του Τσίπρα ή του Μητσοτάκη?
Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εγώ θεωρώ είναι ευθύνη όλων των κομμάτων και των δημοσιογράφων βεβαίως. Για ό,τι αφορά την Ευρώπη, που είναι πάρα πολύ σημαντική, το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, δεν είδα να έχει γίνει κάποια σοβαρή κουβέντα. Ξέρουμε όλοι ότι θα πρέπει να κλείσουν τα θέματα νωρίτερα, γιατί ο συσχετισμός ο οποίος θα υπάρξει στην Ευρώπη θα είναι αρνητικός. Για πρώτη φορά τα ακραία και τα λαϊκίστικα δεξιά κόμματα θα είναι ίσως και δεύτερη ή τρίτη δύναμη. Και αυτό θα επιφέρει αλλαγές μεγάλες. Δυστυχώς, εδώ κουβεντιάζαμε για θέματα τα οποία είναι ίσονος σημασίας και τα οποία αποδεικνύουν εν τέλει και το πολιτικό επίπεδο της αντιπαράθεσης. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα παράξει ιδιαίτερες πολιτικές εξελίξεις εδώ, εκτός κι αν έχουμε ακραία αποτελέσματα που προς ώρας δεν φαίνονται. Τι να σας πω τώρα, αν θα έχουμε μεγάλες διαφορές, μπορεί να έχουμε και εκλογές, λέγεται τον Ιούνιο. Εξελίξεις, μάλιστα, και μέσα στον Ιούνιο. Ναι, λέγεται. Ακόμη και ο κύριος Πρωθυπουργός που τώρα βλέπω ψηφίζει. Ναι, προχθές εδώ στην ΕΡΤ. Προχθές εδώ στην ΕΡΤ, σε εσάς το είπε, ο Υπουργός Επικρατείας κύριος Βερναρδάκης επίσης. Και εγώ θεωρώ, αν όπως λέγεται, χαθούν για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάνε οι υποψήφοι του στο δεύτερο γύρο στους τρεις μεγάλους δήμους. Αν στις περιφέρειες έχουμε ένα γαλάζιο χάρτη με λίγους πράσινους κόκκους και αν οι ευρωεκλογές βγάλουν ένα αποτέλεσμα της τάξης των 7 και πλέον μονάδων, και εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να συνεχιστεί η διακυβέρνηση από την παρούσα κυβέρνηση, και ίσως θα ήταν και καλό και για την κυβέρνηση να πάει σε γρήγορες εκλογές, γιατί 4 μήνες να μεταφερθεί όλο το σύστημα εξουσίας δεν μου φαίνεται και πολύ σόι και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάνο, ο Νίκος έβαλε 2 θέματα. Το ένα είναι για το διακύβευμα των ευρωεκλογών. Και ποιο είναι, τουλάχιστον το συζητήσαμε και με την Φόφη, γιατί το έβαλε και ο ίδιος ο πρόεδρος προηγουμένως στις δηλώσεις του. Το ακούσαμε. Είναι λοιπόν αυτό το διακύβευμα των ευρωεκλογών? Θα έπρεπε να είναι, και να σου πω και κάτι, επειδή είδαμε και τις τελευταίες μέρες τις δημοσκοπήσεις στην Ευρώπη. Γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη στη Γαλλία, που θεωρείται και σαν χώρα έχει διαφορετική σημειολογία λόγω της ιστορικής διαδρομής της, ανάμεσα στον κύριο Μακρόν και την κυρία Λεπέν. Ο κύριος Μακρόν ουσιαστικά πληρώνει το τίμημα μια ατελούς διακυβέρνηση που έχει αυτά τα χρόνια, αλλά κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος πληρώνει το τίμημα ότι παρουσίασε μια οραματική προσέγγιση της Ευρώπης να ξαναπιάσουμε το νήμα με τους πατέρες του έθνους, της Ένωσης δηλαδή, που χάθηκε κάπου στη διαδρομή. Αυτό, όπως βλέπουμε, δεν έχει προχωρήσει. Συνεχίζει ουσιαστικά η Ευρώπη να εισπράττει τα επίχειρα μιας γραφειοκρατικής προσέγγισης των Βρυξελών. Ακριβώς. Και έχει και όλο το κίνημα, όπως λέει και το κύριο Γκυλέκον, το οποίο εξελίχθηκε σε μια ουσιαστικά αντισυστημική εκδήλωση της γαλλικής κοινωνίας. Τώρα έχει μια συνομιλία εδώ, την οποία δεν ξέρω αν μπορούμε να την ακούσουμε. Του Πρωθυπουργού. Τόση ώρα αυτό. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον όντως ο διάλογος με το μικρό. Ο διάλογος με το μικρό θα είχε ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν ακούγονταν και καλά. Πάντως και ο κύριος Τσίπρας μου κάνει εντύπωση, είναι με το πουκάμισο, χωρίς σακάκι, εντάξει, γραβάτα. Αλλά και τη γραβάτα δεν την έχει βάλει. Ναι, ποτέ. Αλλά και ο μοναδικός, νομίζω, πολιτικός αρχηγός, ο οποίος είναι μόνο με το πουκάμισο, με γυριστά τα μαλλίκια. Είναι, δείχνει μια νεανικότητα και ένα σπόρο αλκοολίσιμο. Είναι και σε συνάρτηση με τις καιρικές συνθήκες. Κάνει πολύ ζεστή. Κάνει ζεστή. Πολύ ζεστή. Για πρώτη φορά έχουμε τόσο μέρος. Έχει ένα διάλογο εκεί. Δεν νομίζω ότι έχουμε τώρα κάτι. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Συνέχισε με Μάνον. Και στο δεύτερο σκέλος που είπε ο κ. Φελέξης, νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ εκείνο από μια άλλη εφετηρία. Ο Πρωθυπουργός μας έχει δείξει ότι είναι τακτικιστής. Θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση ουσιαστικά ψυχολογικής πίεσης ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2015, οι οποίοι δεν πήγαιναν στην κάλπη, τουλάχιστον αυτό έβλεπαν. Το ότι άνοιξε τόσο πολύ το θέμα των εκλογών. Προφανώς βεβαίως έχουμε δει, και είναι και οι δύο όλοι και αρκετά έμπειροι, μεταξύ της προεκλογικής περίοδου και της μετεκλογικής υπάρχει κάλπη, η οποία κάλπη βγάζει τελικά το διατάφτο που πώς εξελίσσεται στη συνέχεια τα πόλη, πώς αναδιατάφτει
διατάσσονται μάλλον τα πολιτικά δεδομένα. Θεωρώ όμως ότι ακριβώς επειδή στην Ευρώπη υπάρχει ένα πολύ ισχυρότερο διακύβευμα το πού θα πάει η Ένωση αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι, ας πούμε, αν ο κύριος Σαλβίνη επικρατήσει με μια θυελλώδη νίκη στην Ιταλία, αν κερδίσει η κυρία Λεπέν, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει με το Brexit. Οι εξελίξεις για την αλλαγή ηγεσία στο Συντηρητικό Κόμμα πηγαίνουν για Ιούνιο προς Ιούλιο. Θεωρώ ότι επειδή αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα και θα υπάρχουν σημαντικότερες εκκρεμότητες από εμάς, νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανοίξει και θέμα πρώτων εκλογών στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Κοιτάξτε να δείτε πάντως, ναι. Επειδή στην Ευρώπη τα ακροδεξιά κόμματα είναι δύσκολο να συνοηθούν, είναι διαφορετικές οι ατζέντες. Δηλαδή, ο Σαλβίνη με τη Λεπέν ή με τον Όρμπαν δεν έχουν την ίδια ακριβώς χημεία. Ή με τους δικούς μας εδώ, βεβαίως αυτούς τους έχουν πετάξει απ' έξω. Ναι, γιατί είναι ναζιστές. Θα αργήσουν ίσως να συνεννοηθούν για να βγάλουν ενιαίες γραμμές. Μια ενιαία πολιτική ατζέντα. Γι' αυτό υπάρχει μία γραμμή από την πλευρά του Τούσκ που λέει να κλείσουμε όλα τα θέματα μέσα στον Ιουνίο και ιδιαίτερα τις θέσεις. Πού, ποιος πάει, πού κλπ. Σε αντίθεση με τον Γιούνκερ, ο οποίος λέει να μείνω εγώ μέχρι το Δεκέμβρη. Και θα τα βρούμε όλα αυτά. Υπάρχει αυτή η ενιαία πολιτική γραμμή έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα με το αν θα συνεννοηθούν ή όχι τα ακροδεξιά κόμματα, ενώ γενικότερα στην Ευρώπη. Δηλαδή, βλέπουμε μια Ευρώπη με τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα να είναι πραγματικά σε έξαρση αυτή τη στιγμή, να έχουν δυναμώσει πάρα πολύ και ταυτόχρονα να μην υπάρχει μια ενιαία πολιτική για το ποια είναι αυτή η Ευρώπη την οποία θέλουμε και οραματιζόμαστε. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια πολιτική γραμμή ή κατεύθυνση πριν να κλείσουν οι κάλπες. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω αυτό που είπε και ο Νίκος, ότι οι ευρωεκλογές αυτές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, διότι από τα προγνωστικά βλέπουμε ότι η σύνθεση, οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί που θα προκύψουν, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο αν θέλουμε περισσότερη Ευρώπη εμείς όλοι οι Ευρωπαίοι ή παραμένουμε στην Ευρώπη της λιτότητας, των κοινωνικών ανισοτήτων, να μην διευρύνω και βάλω ταμπέλες στη μία ή στην άλλη πολιτική. Αυτό που καταλαβαίνουμε όμως είναι ότι οι μεγάλες πολιτικές οικογένειες και οι μικρότερες στην Ευρώπη, οι ίδιες δια των εκπροσώπων τους στις δημόσιες παρεμβάνεις τους, κρατάνε μικρό καλάθι και περιμένουν το αποτέλεσμα της κάλπης για να δουν προς τα που θα γυρίσουν το ενδιαφέρον τους. Υπάρχουν από κάτω, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έντονες διαργασίες πριν ακόμα ανοίξουν οι σημερινές κάλπες μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτικών οικογενειών και ήδη κάποιοι πολιτικοί έχουν αρχίσει και κάνουν αμμογραφή έκφραση βόλτες στις χώρες της Ευρώπης για να προετοιμάσουν τη θέση τους, το ρόλο τους ή τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας. Ο κ. Μπαρνιέ είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση.